δεκάδες εθελοντές αιμοδότες που συστηματικά, παρά τα προβλήματα που ο καθένας μπορεί να έχει, στάθηκαν δίπλα στο συνάνθρωπο προσφέροντας αίμα και χαρίζοντας ζωή. Τιμήθηκαν την Τετάρτη το απόγευμα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότη. Ο πρώτος στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμηθούν οι συνάνθρωποι που είναι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες και ο δεύτερος, όπως ανέφερε η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Ελευθερία Ζερβού, να ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο η κοινή γνώμη σχετικά με την ανάγκη να υπάρχει αυτάρκεια σε ασφαλές αίμα και στα παράγωγά του. Το πρόβλημα της αιμοδοσίας είναι η έκταση των νέων. Εκεί φαίνεται ότι αποτυγχάνουμε και στη χώρα μας, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, αποτυγχάνουμε περισσότερο. Με φωτεινές εξαιρέσεις, όπως είναι το παράδειγμα της φοιτητικής ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας που έχουμε στην πόλη μας, που εδώ αξίζει ένα χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Το λέω πάντα, δεν έχει σημασία αν έδωσαν 100 ή 150 ή 200 αίματα. Σημασία έχει ότι είναι εκεί, σημασία είναι ότι παλεύουν και έναν αιμοδότη να φέρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ο τρόπος ζωής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρωτοπόροι της εθελοντικής αιμοδοσίας στα Γιάννενα είναι οι καλύτεροι γιατροί στα ελληνικά νοσοκομεία σήμερα. Αυτοί που είναι καθηγητές στα πανεπιστήμια και διαπρέπουν στην ιατρική και σε όλο τον κόσμο. Γιατί απέκτησαν εκτός από τις γνώσεις και ένα ήθος. Η αιμοδοσία δίνει και αυτό. Σημαίνει ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι σκέφτεστε τον συνάνθρωπο. Στην εκδήλωση χαιρετισμού απέφθηναν ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βασίλης Τσίκαρης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Καραμπίνας, η κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Μαργαρίτα Τζαφλίδου και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι οι σιωπηλοί υπερασπιστές του πιο βασικού δικαιώματος του ανθρώπου, το δικαιώματος στη ζωή. Και γι' αυτό του συγχαίρω. Γι' αυτό αξίζουν κάθε διάκριση. Είναι οι αθόρυβοι μαχητές του πιο βασικού δικαιώματος. Εθελοντής αιμοδότης δεν είναι μια φορά. Είναι αυτός που δίνει πιο τρεις φορές το χρόνο. Πρέπει να είναι το 10% του πληθυσμού της χώρας για να είμαστε αυτάρκη σε αίμα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό που κάνετε εσείς, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δίνετε αγάπη την ψυχή σας και αυτό που κάνετε, επαναλαμβάνω, είναι χωρίς αντάλλαγμα. Πολύ σπάνιο για την εποχή μας. Τιμούμε όλους τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες με την προσφορά τους, σώζουν ζωές και προσφέρουν ανακούφιση στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά, όπως και όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων της χώρας, που παρά τις αντίξωες συνθήκες, είναι πάντοτε εκεί με χαμόγελο να υποδεχτούμε το αιμοδοτικό κοινό και δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα.